προκύπτει το εξής συμπέρασμα. Όσο δεν γίνονται αποδεκτά τα αιτήματα των σωματείων μας, των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, των αρμοδίων για την επιθεώρηση των χώρων δουλειάς, θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Το δρόμο δηλαδή των εργατικών ατυχημάτων, των ασθενειών, ακόμα και των θανάτων των εργαζόμενων. Ιδιαίτερα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και την εργοδοτική ασυμβοσία, θα εμφανίζονται όλο και περισσότερα περιστατικά ίσονος σημασίας, όπως διαβάσαμε και ακούσαμε νωρίτερα, εντελώς ξεδιάντροπα. Γι' αυτό και η γνώμη μας είναι πως τα οποιαδήποτε εργατικά ατυχήματα, αλλά και οι ασθένειες, μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με ένα ισχυρό εργατικό κίνημα που θα βάζει ως προμετωπίδα αυτά τα ζητήματα. Σήμερα το 2023 είναι αναγκαίο και εφικτό, σύμφωνα και με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ανθρώπινα ωράρια, με μισθό που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του, να πηγαίνει στη δουλειά του και να γυρνά σπίτι του σώος. Εν ώψη της πρωτομαγιάτικης απεργίας, αλλά και με αφορμή του έγκλημα στα Τέμπη, καλούμε όλα τα σωματεία της περιοχής να προχωρήσουν σε καμπάνια ενάντια στα εργατικά ατυχήματα και τις ασθένειες για ασφαλείς χώρους εργασίας. Το κάθε σωματείο, είτε σε επίπεδο επιχείρησης είτε σε επίπεδο κλάδου, να σχεδιάσει από σήμερα κιόλας τις παρεμβάσεις του και τις δράσεις του, αναδεικνύοντας όλα τα προβλήματα με τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας στους χώρους. Να αναλύσει ανάλογα με τον κλάδο που έχει στην ευθύνη του, καταθέτοντας προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας. Σε αυτό θα παίξουν καθοριστικό ρόλο οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφαλείας σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε κατάστημα, σε κάθε εργοστάσιο. Αυτές οι επιτροπές να γίνουν στόχος κάθε σωματείου, ώστε να συσταθούν σε όσους περισσότερους χώρους είναι εφικτό. Οι ίδιοι εργαζόμενοι δηλαδή να κάνουν κτήμα τους αυτόν τον στόχο, ώστε να αναδείξουν τα προβλήματα, να στριμώξουν την εργοδοσία να πάρει μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, είναι μέλημα του κάθε σωματείου να απαιτήσει από το κράτος και την εργοδοσία να καταγραφούν όλα εκείνα τα προβλήματα που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους, με την απαίτηση μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να λυθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να θρυνήσουμε νεκρούς και να μετράμε τραυματίες. Κλείνοντας, καλούμε τα σωματεία της περιοχής να βγουν μπροστά στη μάχη και να απαιτήσουν την άμεση στελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας, την αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων στους χώρους δουλειάς, την ενεπανένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά κλάδων και ειδικοτήτων, τη διεύρυνσή τους, την εξασφάλιση με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας ιατρών εργασίας σε κάθε χώρο δουλειάς, την ίδρυση κέντρων υγείας σε χώρους όπως η βιομηχανική περιοχή στη Σύνδο και το τεχνολογικό πάρκο. 7ωρο πενθήμερο για όλους, σύνταξη στα 60 για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες και 5 χρόνια νωρίτερα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Καμία απόκρυψη εργατικού ατυχήματος, κανένας διαχωρισμός σε σημαντικά ή ασήμαντα ατυχήματα. Διευκόλυνση σε εργαζόμενους και σωματεία να δημιουργούν επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς. Με αυτή την έννοια, κλείνουμε, συνάδελφοι, και καλούμε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, όλα τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους στην Πρωτομαγιά, στη συγκέντρωση στις 11 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη από κόσμο. Να είναι ένα βήμα κλιμάκωσης μετά από τις τεράστιες κινητοποιήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για το έγκλημα στα Τέμπη. Και δίνουμε όρκο στους εργαζόμενους ότι τα σωματεία θα μπουν μπροστά να υπερασπιστούν τον μισθό, το ωράριο, τη ζωή του ίδιου του εργαζόμενου.